Οι καλλιτέχνες υποχρεούνται να καταβάλουν τέλος επιτιδεύματος 500 ευρώ για το δικαίωμα διατήρησης του δελτίου παροχής υπηρεσιών. Βλέπετε, κύριε Υφυπουργέ, λανθασμένα θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί η πλειοψηφία δεν το χρησιμοποιεί, αλλά το διατηρεί με την ελπίδα μιας έκτακτης συμμετοχής. Ενώ οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι, αν κλείσουν τα βιβλία, δεν μπορούν να εισπράξουν πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η καταγεγραμμένη ανεργία του χώρου που επιδεινώνεται με την ανυπαρξία ελληνικού προγράμματος στα ΜΜΕ, κάτι που θεωρούμε απαράδεκτο κυρίως για τη δημόσια τηλεόραση, καθιστά δύνατο να συλλεχθούν σήμερα τα απαιτούμενα ένσημα. Ακόμα κι αν επαναληφθεί η ρύθμιση των δύο τελευταίων ετών για 50 ένσημα το χρόνο που αποφάσισε το Υπουργείο για την πλειοψηφία των ηθοποιών, τέτοιος αριθμός ενσήμων αποτελεί ακατόρθωτο στόχο. Το ίδιο ισχύει και για το επίδομα ανεργίας, καθώς απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο, αφού η κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας επέφερε πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και η ατομική διαπραγμάτευση, που ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έχει καταστήσει τους ηθοποιούς ομήρους των εργοδοτών, υποχρεώνοντάς τους συχνά να συνάπτουν εταιρική σχέση με ποσοστό κάτω από 2%. Κάτι που τους στερεί τα ένσημα και κατά συνέπεια το επίδομα ανεργίας και την περίθαλψη. Όλα τα παραπάνω επιδρούν φυσικά αρνητικά και στη σύνταξη των ηθοποιών. Οι ηθοποιοί κατατάσσονται στην κατώτερη σύνταξη, αφού αυτή υπολογίζεται βάσει των τελευταίων 5 ενεργών ετών. Η αύξηση των ηλικιακών ορίων καθιστά τη σύνταξη όνειρο θερινής νυχτός για μας, αφού σύμφωνα με το καθεστώς των βαρέων ανθυγινών απαιτούνται 4.500 ένσημα, τα 3.600 θεατρικά, αυξημένο ασφάλιστρο, εκ των οποίων τα 1.000 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια. Ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ ταυτόχρονα οι θέσεις εργασίας για τους μεσήλικες ηθοποιούς μειώνονται δραματικά. Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός. Προτίθεται να καταργήσει άμεσα το τέλος επιτιδεύματος για τους καλλιτέχνες και να προχωρήσει στην αλλαγή του καθεστώτος ενσήμων για το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην κατεύθυνση της κεφαλοποίησης των ενσήμων στο σύνολο του εργασιακού βίου. Προτίθεται να αναθεωρήσει πλήρως την υπάρχουσα πολιτική για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και να θεσπίσει την απόδοση αξιοπρεπούς ελαχίστης σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους καλλιτέχνες, αποτιμώντας ταυτόχρονα και την κοινωνική τους προσφορά. Ευχαριστούμε, κύριε Σταθμό. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός, ο κύριος Νικόλας Παναγιωτόπουλος. Κυρία συνάδελφε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι απαράδεκτο ή σε κάθε περίπτωση ανεπίτρεπτο η συρρήκνωση της απασχόλησης Ελλήνων ηθοποιών, ιδίως από τη δημόσια τηλεόραση, λόγω της εισβολής ξένων προγραμμάτων κυρίως στα ιδιωτικά κανάλια και μάλιστα σε ζώνες υψηλής τηρεθέασης. Αυτό και εμένα προσωπικά με ενοχλεί ιδιαίτερα, αλλά και κόβει τον δρόμο επαγγελματικής εξέλιξης ή επαγγελματικής επιβίωσης των Ελλήνων ηθοποιών. Ας ελπίσουμε ότι οι καιροί θα αλλάξουν σε τέτοιους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Δυστυχώς και η τέχνη και τα όργανα έκφρασης τέχνης, που είναι οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί ανάμεσά τους, πέφτουν θύματα της κρίσης. Μακάρι το ερώτημά σας, αν μπορούσα να δώσω τη σωστή απάντηση, είναι κατά πόσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε συνθήκες αξιοπρεπούς επαγγελματικής επιβίωσης στους ηθοποιούς. Αν μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε σταθερή εργασία. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό από αυτό εδώ το βήμα. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό. Επίσης δεν μπορώ να δώσω απάντηση σχετικά με την κατάργηση ή μη του τέλους επιτιδεύματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι διάταξη η οποία έχει περάσει από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τους ηθοποιούς και την εξίσωσή τους με ελεύθερους επαγγελματίες, και αυτό σηκώνει συζήτηση.
αλλά εκείνο το σημείο στο οποίο θα μπορέσω, θα προσπαθήσω να δώσω μάλλον κάποιες απαντήσεις, είναι αυτό που έχει να κάνει με το ασφαλιστικό καθεστώς ασφάλισης τους, και εκεί θα δείτε ότι αρκετές από τις προβλέψεις του καθιστούν τη μεταχείριση του ηθοποιού και του καλλιτέχνη ευνοϊκότερη από το μέσο όρο του ασφαλισμένου ή και του εργαζόμενου. Βέβαια, όπως σας είπα, το θέμα αρχίζει και τελειώνει στις συνθήκες απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως, το επάγγελμα του ηθοποιού, όπως καταλαβαίνετε, χαρακτηρίζεται από κάποια περιοδικότητα, κάποια εποχικότητα, και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε. Μακάρι συνολικά, λοιπόν, τα πράγματα να βελτιωθούν έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί και η θέση του ηθοποιού στον επαγγελματικό βίο. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά, λοιπόν, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης, ξέρετε, κατά πάγια αρχή βασίζεται στην ανταποδοτικότητα και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Δηλαδή, το κράτος θεσπίζει ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Λέει, κάνε τα ημερομίσθια, κόλλησε τα ένσημα, κατάβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές και θα έχεις πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι η θέσπιση των ελαχίστων προϋποθέσεων. Κάποιες ομάδες εργαζομένων, οι κατηγορίες των καλλιτεχνών και η ηθοποιία ανάμεσά τους, όντως συνιστούν και ξεχωριστή κατηγορία, με ασταθή και ευκαιριακή απασχόληση με καλές και κακές εποχές. Η ιδιαίτερη αντιμετώπιση έχει να κάνει με το εξής και αποτυπώνεται και στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Πρώτον, προϋποθέσεις συνταξιδότησης εργαζομένων στο θέαμα και ακρόαμα είναι ανάλογες με εκείνων που ισχύουν, με εκείνες που ισχύουν για τους απασχολούμενους σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματός τους, παρέχεται στους ηθοποιούς η δυνατότητα συνυπολογισμού περίοδων ασφάλισης. Βεβαίως, απαιτείται συμπλήρωση των ίδιων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης, καθώς και η καταβολή της ίδιας πρώτης εισφοράς. Επίσης, οι μέρες ασφάλισης των απασχολούμενων στο θέαμα και ακρόαμα, όταν αμείβονται με εφάπαξ ποσά, όπως αυτές προκύπτουν από τον υπολογισμό που αναλύει σχετικές νομοθετικές διατάξεις, είναι δυνατόν να υπερβούν τις 300, όχι τις 500 κατ' έτος. Δεν μπορούν απλά να υπερβούν τις 4.500 για κάθε 15 ετία. Η ρύθμιση αυτή, όπως ξέρετε, καθώς απασχολείστε και εσείς στον ίδιο χώρο από ό,τι ξέρω, έγινε μόνο για τους εργαζόμενους στο θέαμα και ακρόαμα. Επειδή ελήφθησαν υπόψη ακριβώς αυτές οι ιδιαιτερότητες και το γεγονός ότι η απασχόληση δεν είναι συνεχή στον ίδιο εργοδότη, αλλά σταθής και περιοδική. Λύνει το πρόβλημα? Σίγουρα όχι, ιδίως αυτούς τους καιρούς. Όμως δίνει κάποια ηχέγγυα, ας πούμε, κάπως διαφορετικής αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, από πλευράς νομοθετικής αντιμετώπισης, η κατηγορία αυτή των απασχολουμένων, των επαγγελματιών και η τέχνη, στους καιρούς που ζούμε, ιδίως γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του καθημερινού βιοπορισμού, και συμφωνώ ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση σήμερα. Επομένως, ήδη υπάρχει μια ευνοϊκή αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων, σχετικά όλα. Επίσης, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα κρατήσω, κυρία Πρόεδρε, θα κρατήσω κάποια στοιχεία για τη δευτερολογία μου. Παρασχέθηκε η δυνατότητα με νομοθετική πρόβλεψη, νόμος 3075 του 2002, άρθρο 1, παρασχέθηκε λοιπόν η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκός λογοτέχνες και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ηθοποιοί, η δυνατότητα να δικαιωθούν για την προσφορά τους στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, στον πολιτισμό γενικά, με την παροχή ισόβιας τιμητικής σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο. Βέβαια, για αυτούς που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες προς το σκοπό αυτό. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι όροι για την επιδότηση ανεργίας για τους απασχολούμενους σε εποχικά επαγγέλματα και μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών στα εποχικά από αυτά επαγγέλματα είναι ευνοϊκότεροι σε σχέση με τους κοινούς ανέργους. Εδώ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αρκούν 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας ΟΑΕΔ στο τελευταίο 12μηνο πριν τη λύση τη λήξη εργασιακής σχέσης και όχι 125 όπως ισχύει για τους υπόλοιπους ανέργους. Λύνεται το πρόβλημα? Σας επαναλαμβάνω, πάλι όχι, κάτω από τις συνθήκες. Απλά εδώ προκύπτει ότι ο νομοθέτης έχει δώσει κάποιες ευχέρειες, κάπως ευνοϊκότερες αντιμετώπισης σε αυτή την ομάδα των εργαζομένων. Τέλος, για τα ηλικιακά όρια, με τα βαριά και ανθυγιεινά, συμφωνούμε. Αυτή τη στιγμή και η ηθοποιία αδικούνται, όπως και άλλες ομάδες εργαζομένων, αλλά ξέρετε, το γενικότερο τοπίο είναι η συνολική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Και αυτή είναι και η λογική πίσω από την αύξηση των ορίων ηλικίας.
Νομίζω ότι έχει θα έχουμε για να άρουμε αυτές τις ειδικίες όταν παρακαλώ, ξεπεράσουμε το πρόβλημα και εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Σας ευχαριστώ τα υπόλοιπα. Κύριε συνάδελφε, και εσείς μπορείτε να ερωτήσετε, να συνεχίσετε τη σκέψη σας για 3 λεπτά. Κύριε Υφυπουργέ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο κλάδος των ηθοποιών έχει καταγεγραμμένη ανεργία 97%. Οπότε, όταν μιλάτε με αριθμούς, πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί αφορούν ανθρώπους. Το να συμπληρώσει ένας ηθοποιός 50 ή 100 ένσημα κάθε χρόνο είναι μια πραγματική τραγωδία, ειδικά αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, εμείς την οικονομική κρίση δεν τη μάθαμε ούτε από την τηλεόραση, ούτε τη διαβάσαμε στην εφημερίδα. Την βιώνουμε στο πετσί μας όλα τα χρόνια, δεδομένου ότι ο πολιτισμός είναι μια απαξιωμένη ιστορία στη χώρα μας, την οποία αποτελείωσε το μνημόνιο. Δηλαδή, ό,τι είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ήρθε η δική σας, συγχωνεύοντας 2 πολύ κομβικά υπουργεία για την ελληνική κοινωνία, το παιδείας και το πολιτισμού, και κάνοντάς τα ένα. Θέλω να σας πω ότι πριν μερικούς αιώνες, οι ηθοποιοί, οι μίμοι, οι ταχυδακτυλουργοί θαβόντουσαν έξω από τα νεκροταφεία ως ανεπιθύμητοι. Φοβάμαι ότι με τις πολιτικές σας οι καλλιτέχνες δεν θα θάβονται καθόλου, διότι δεν έχουν δικαίωμα ούτε σε αξιοπρεπή γυρατιά, ούτε σε αξιοπρεπή περίθαλψη και φυσικά ούτε σε αξιοπρεπή θάνατο. Είναι προφανές ότι οι απαντήσεις σας δεν μας κάλυψαν, αλλά επειδή, όπως λέει και ο Μπρέχτ, και η τέχνη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς των αποφάσεων πρέπει να αποφασίσει, επιφυλασσόμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, τι έχετε να πείτε για τον Μπρέχτ? Καλά κάνετε και επιφυλάσσετε, κυρία συνάδελφε, διότι πραγματικά το ζήτημα δεν έχει απαντηθεί στο σύνολό του. Χρειάζεται, νομίζω, μια συνολική συζήτηση και μια συνολική διευθέτηση το ζήτημα των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού και των ηθοποιών ανάμεσα στους καλλιτέχνες που το υπηρετούν. Εγώ προσωπικά πιστεύω, βέβαια, ότι η παιδεία είναι πολιτισμός, ο πολιτισμός είναι παιδεία, επομένως υπάρχει συνάφεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, το αρμόδιο Υπουργείο έχει, μάλλον αναθέτει, αποκλειστικές αρμοδιότητες στον αναπληρωτή υπουργό για το ζήτημα του πολιτισμού, και με την ευκαιρία αυτή να σας πω και να αναφέρω και από τούτο εδώ το βήμα ότι προχθές, τις προάλλες μάλλον, με επισκέφθηκε στο γραφείο μου η πρόεδρος του σπιτιού του ηθοποιού, η κυρία Φόνσου, η οποία μου έθεσε και αυτή, όπως μου θέτε εσείς τώρα, όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δυσκολίες στην άσκηση του επαγγέλματος του ηθοποιού αυτή την εποχή. Συζητήσαμε τα θέματα. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια σειρά ενεργειών στις οποίες το Υπουργείο μπορεί να προβεί προκειμένου να συνδράμει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, επαναλαμβάνω, στο να ελαφρύνει την κατάσταση όσο μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς καλούμεθα να δώσουμε, να δίδουμε μικρές βοήθειες και να ελαφρύνουμε την κατάσταση όπου μπορούμε. Μπορώ να αναφέρω εδώ ότι αποφασίσαμε να προχωρήσει το σπίτι του ηθοποιού σε πιστοποίησή του ως προνοιακό ίδρυμα, διότι μπορεί να παρέχει, όπως ήδη παρέχει, με το μεράκι και τη συνδρομή αυτών που εμπλέκονται σε αυτό, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ανέργους ή ηλικιωμένους ή ηθοποιούς που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται, να το πω έτσι, σε μια φάση επαγγελματικής άνθησης, και βέβαια σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, τον αναπληρωτή υπουργό μάλλον παιδείας, αρμόδιο για θέματα πολιτισμού, να πληρωθούν και οι οφειλές του κράτους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το εν λόγω ίδρυμα. Επίσης, και αυτό περνάει μέσα από τις δομές του Υπουργείου μας, όπως γνωρίζετε ίσως, το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται το σπίτι του ηθοποιού ανήκει στην ακίνητη περιουσία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, και εκεί, στα πλαίσια και του κοινωνικού διαλόγου που διεξάγεται για τις προτάσεις αξιοποίησης αυτής της ακίνητης περιουσίας που απογράφεται, δεσμευθήκαμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη δομή, η οποία δεν είναι μόνο δομή πολιτισμού, αλλά νομίζω και δομή
πρόνοιας. Όπως σας είπα, μακάρι μπορούσα να σας δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση σε σχέση με το πώς να μπορεί να διαφαλιστεί η επαγγελματική επιβίωση των ηθοποιών σήμερα. Μακάρι μπορούσα να δώσω απαντήσεις για το πώς μπορούν οι ηθοποιοί να αποκτήσουν σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά. Έτσι, προϋποθέσεις για μια σταθερή και αξιοπρεπή διαβίωση. Το μνημόνιο λέτε ότι σκοτώνει τον πολιτισμό. Υπάρχει και η άλλη άποψη ότι το μνημόνιο παράγει πολιτισμό. Εξάλλου, ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή προς τα έξω έχει να κάνει. Με συγχωρείτε, εντός εισαγωγικών. Διότι κάθε εκπομπή που βλέπω, ιδίως τη δηλώση, έχει να κάνει όσον αφορά την έκφραση των καλλιτεχνών με το μνημόνιο. Λοιπόν, έτσι. Ακριβώς. Ό,τι και να δω έχει να κάνει με το μνημόνιο ή την κρίση και πώς αυτή η κρίση ακουμπάει το μέσο πολίτη. Έτσι, καταλάβατε ότι πρόκειται για σχήμα λόγου, αλλά όπως άμα το δούμε ας πούμε κοινικά, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που απασχολεί ας πούμε, όλο το χώρο είναι η ερμηνεία, αν θέλετε, αυτού που μας βρήκε. Εγώ πιστεύω συνολικά, και το κλείνω κυρία Πρόεδρε, ότι η δική μας μέρημνα, η δική μας έγνοια είναι να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις να υπάρχει δουλειά και για αυτόν που παράγει πολιτισμό, δηλαδή τον καλλιτέχνη. Με ή χωρίς μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι, θέλω να πιστεύω, να κάνουμε το επόμενο βήμα, να περάσουμε απέναντι ή να μην περάσουμε απέναντι. Ελπίζω οι συνθήκες να αλλάξουν και να μπορέσουμε κι εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε κάτι περισσότερο. Όσον αφορά την παροχή προνοιακής υποστήριξης στους ηθοποιούς που έχουν λιγότερα, στους ηθοποιούς που τα περνάνε δύσκολα, στους ηθοποιούς που έχουν λόγω ηλικίας περάσει τις εποχές δόξης τους, στους ηθοποιούς που δεν έχουν δουλειά, και δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητήσω το ποσοστό που μας είπατε, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή την ώρα και από εκεί και πέρα να στήσουμε τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να πάμε παραπέρα και να βοηθήσουμε συνολικά τον χώρο. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Είμαι αριθμό 552 της 30 του 2012, πήγε η ερώτηση του